Καλησπέρα σας, κύριε Χαρπή. Ευχαριστούμε που βρίσκεστε εδώ στα στούντιο του RTV και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Θα ήθελα λίγο να πούμε δύο λόγια όσον αφορά τον εμβολιασμό. Πώς προχωράει ο εμβολιασμός εδώ στην Άρτα, τι εικόνα έχετε? Καλησπέρα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το βήμα. Η εικόνα των εμβολιασμών. Καθημερινά, ακόμα και σήμερα, Κυριακή, 13 του μηνός, εμβολιάζουμε και στα δύο εμβολιαστικά του νοσοκομείου Άρτας, του παλαιού νοσοκομείου Άρτας, όπως και στα τέσσερα εμβολιαστικά του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας. Ο εμβολιασμός προχωράει αναγκυπώς και όλα όσα είναι προγραμματισμένα τα ραντεβού, δηλαδή οι δόσεις των εμβολίων, γίνονται καθημερινά. Άρα όλο αυτό τον καιρό συνεχίζουμε τους εμβολιασμούς. Ήδη, όπως σας είχα πει, ότι το ένα εμβολιαστικό του νοσοκομείου έγινε τέσσερα. Άρα έχουν αυξηθεί οι δόσεις των εμβολιασμών. Θα μπορούσε να είναι παραπάνω, κύριε Χαρμπή? Είναι λίγο δύσκολο αυτή τη στιγμή. Γιατί? Δεν είναι μόνο δύσκολο ως ανθρώπινο δυναμικό, δηλαδή γιατροί, νοσηλευτές και διοικητικό προσωπικό το οποίο χρειάζεται, αλλά είναι και δόσεις εμβολίων. Αν έρθουν παραπάνω δόσεις, βεβαίως εμείς ευχαρίστως να τις κάνουμε νωρίτερα, να έχουμε και λίγο καλοκαίρι ελεύθερο. Γιατί καταλαβαίνετε τώρα, όταν απασχολούνται τόσοι γιατροί, τόσο προσωπικό, και δεν απασχολούνται μόνο για τα εμβόλια. 1,5 χρόνο τώρα απασχολούνται σχετικά με την πανδημία. Όλο το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, το υγειονομικό προσωπικό, θα έλεγα. Άρα, όσο γρηγορότερα τελειώσουμε τους εμβολιασμούς, τόσο καλύτερα και για μας, αλλά και για τον πληθυσμό και για την μετάδοση του κορονοϊού. Αυτόματα κόβουμε τον ομφάλιο λόρο της εξάπλωσης της πανδημίας. Άρα για μας είναι το γρηγορότερο, ταχύτερο και το ασφαλέστερο να τελειώσουμε τους εμβολιασμούς. Κύριε Χαρπή, την Παρασκευή ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε ότι για να γίνουν κάποιες, όπως κάποιες συναυλίες, ακόμα και εμποροπανήγυροι στη κάθε περιοχή, θα πρέπει να έχει εμβολιαστεί το 50%. Αυτή τη στιγμή έχει παρατηρηθεί το τελευταίο διάστημα ότι και δικοί μας κάτοικοι που μένουν εδώ εμβολιάζονται, δηλαδή Πρέβεζα, Λευκάδα, ίσως και Μεσολόγγι. Όλο αυτό όμως δεν καταγράφεται στην Άρτα. Ισχύει όλο αυτό? Βάζουν, ας πούμε, τον ταχυδρομικό κωδικό της κάθε περιοχής και πηγαίνουν εκεί. Αύριο μεθαύριο δεν θα έχει συνέπειες αυτό σε εμάς? Θα έχει συνέπειες και σωστά το θέτετε. Πραγματικά υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Δυστυχώς ή ευτυχώς, να σας πω το ευτυχώς, δηλαδή ότι οι συμπατριώτες μας, οι συντοπίτες μας βρίσκουν διαθέσιμα εμβόλια σε άλλες περιοχές. Όπως γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί είναι τόσος ο πληθυσμός της Άρτας που δεν έβρισκε στην Άρτα. Έβρισκε στη Φιλιππιάδα, στην Πρέβεζα, όπως είπατε, Βόνιτσα. Μάλιστα, εκτός από, όπως είπατε, Μεσολόγγι, υπάρχουν και έχω και παραδείγματα που πήγαν μέχρι και την Πάτρα να εμβολιαστούν. Όλοι αυτοί βέβαια δεν καταγράφονται στον πληθυσμό της Άρτας. Ναι, αλλά αυτό πρέπει να υπάρχει μια λύση τώρα, σωστά, σε αυτό. Σωστά. Αυτό θα δούμε πώς θα γίνει και με την περιφέρεια και κεντρικά. Να δούμε πώς θα λυθεί αυτό το πρόβλημα. Ή να δούμε στο τέλος, σύμφωνα με τον ΆΜΚΑ που έχουν έτσι, και τους εμβολιασμούς, το ποσοστό των εμβολιασμών. Το 28% είναι πλασματικό. Είναι παραπάνω. Ναι, γιατί με το νέο χάρτη είδατε ότι από την Ήπειρο η ΆΡΤ ήταν με τους λιγότερους εμβολιασμούς και θεωρώ μόνο ότι η εικόνα είναι πάρα πολύ καλή από πολίτες. Γιατί βλέπω και έξω που συναναστρέφουμε και εσείς ο ίδιος το βλέπετε ότι πηγαίνει ο κόσμος για εμβολιασμό. Αλλά στα χαρτιά εν τέλει δεν καταγράφεται. Σωστά, έχετε δίκιο. Δεν είναι μόνο εδώ στην Ήπειρο. Η εικόνα της ΆΡΤας είναι σε πανελλαδικό επίπεδο. Όμως δεν είναι λογικό. Τη στιγμή που είμαστε από τους μοναδικούς πράσινους νομούς της Ελλάδος, της υπηρετικής Ελλάδος, έτσι, να έχουμε λιγότερους εμβολιασμούς και λιγότερα κρούσματα. Δεν είναι λογικό αυτό. Άρα κάτι γίνεται. Γίνεται ότι δεν καταγράφονται οι εμβολιασμοί, συγγνώμη, έτσι, σε τοπικό επίπεδο, και καταγράφονται εμβολιασμοί σε άλλους νομούς. Τώρα τι πρέπει να γίνει για να αλλάξει αυτή την κατάσταση? Πιστεύω ότι θα συνεννοηθούμε και με το Υπουργείο Ψηφιακής Μεταρρύθμισης να δούμε πώς θα το αλλάξουμε αυτό, τουλάχιστον από εδώ και πέρα, έτσι ώστε να καταγράφονται σύμφωνα με τον ΆΜΚΑ του καθενός. Γιατί και αυτό, ξέρετε, είναι λίγο δύσκολο. Δεν είναι
πάντα εύκολο. Και εκτός των άγων να πούμε ότι και στην Άρτα έρχονται και από όμορους νομούς και εμβολιαζόταν, και μάλιστα και στις αρχές εμβολιάζαμε και αστυνομικούς από Γιάννενα, από Πρέβεζα, από Θεσπρωτεία, από παντού. Άρα το ίδιο είναι και σε εμάς. Ενδεχομένως σε εμάς είναι σε υψηλότερο ποσοστό. Ναι. Αλλά όμως υπάρχει. Το είπα, το 28% είναι πλασματικό. Είναι πάνω από 35% με 37%. Ευελπιστώ τις επόμενες μέρες να έχουμε κάποια λύση πάνω σε αυτό, γιατί είναι κρίμα να καταγράφεται. Σωστά. Και βεβαίως να πούμε ότι τα εμβόλια είναι προσωπικό μας στοίχημα. Πρέπει να πετύχουμε γρήγορος και ασφαλέστερος εμβολιασμός. Ειδικά για την Άρτα που έχει δείξει πάρα πολύ καλή εικόνα όλο αυτό το διάστημα και οι πολίτες έχουν, στο κομμάτι της πανδημίας έχουν κάνει αυτά που έπρεπε έτσι ώστε να έχουμε αυτή την εικόνα που έχουμε. Άλλη μια ερώτηση θα ήταν, κυρία Χαρπή, που σας έχουμε σήμερα κοντά μας, να μας πείτε λίγο τι γίνεται με τους πολίτες που υπάρχει το τελευταίο διάστημα αυτός ο διχασμός με το εμβόλιο της AstraZeneca. Ακούστε, σε αυτό υπάρχει βέβαια προβληματισμός. Οι ειδικοί λένε ότι σύμφωνα με τα ποσοστά δεν πρέπει να υπάρχει προβληματισμός. Mm-hmm. Όμως οι πολίτες φοβούνται. Και φοβούνται γιατί πολλά ακούγονται και ξέρετε τι γίνεται. Mm-hmm. Η τρίχα πρώτον γίνεται τριχιά και ακούγεται και δίνουμε βάση στα αρνητικά δημοσιεύματα. Σε αυτά, στις αρνητικές ειδήσεις πάντα. Δεν δίνουμε στις θετικές ειδήσεις. Δεν βλέπουμε το συν και βλέπουμε το πλην. Άρα πραγματικά κάποιοι ακυρώνουν ραντεβού. Mm-hmm. Και κάποιοι αργούν να εμβολιαστούν. Με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη λίστα αναμονής για τα εμβόλια, τα υπόλοιπα εμβόλια της Pfizer και Johnson & Johnson. Ήδη από ό,τι έχω πληροφορηθεί ότι έρχεται μεγάλη παρτίδα εμβολίων, mm-hmm. έτσι ώστε το επόμενο διάστημα, πιστεύω μέχρι τα μέσα Ιουλίου, να έχουν εμβολιαστεί οι περισσότεροι συμπολίτες μας. Κύριε Χαρμπή, κάποιος που έχει κάνει το AstraZeneca, το πρώτο εμβόλιο, και τώρα μετά τις ανακοινώσεις βλέπετε ότι σιγά σιγά και το είπε ο Υπουργός Υγείας, ότι για τις γυναίκες ειδικά, ότι μετά από τα 30 είναι καλό να μην το κάνουν. Δεν το παροτρύνουν και ο ίδιος να το κάνουν πλέον, ναι, για την AstraZeneca. Κάποιος που δεν είναι γυναίκα, οποιοδήποτε δηλαδή, που είναι άντρας και θέλει να το κάνει. Και είναι να κάνει τη δεύτερη δόση. Εν τέλει τι θα γίνει, μπορεί να το κάνει, τι θα κάνει σε αυτή την περίπτωση. Αυτό θα σας πω τώρα, ότι αυτό συζητιέται και σε παγκόσμιο mm-hmm. επίπεδο και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ότι στις 8 εβδομάδες ενδεχομένως να μπορεί να κάνει ή να επιλέξει οποιοδήποτε εμβόλιο θέλει. Δηλαδή μπορεί να κάνει και της Pfizer. Γιατί... Πιστεύετε ότι θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία? Έχει ξεκινήσει κάποιος και έχει κάνει το AstraZeneca. Ο άλλος τώρα τη δεύτερη δόση που θα θέλει να πάει να κάνει κάποιο άλλο? Δεν νομίζω. Νομίζω θα ξανακάνει το ίδιο εμβόλιο. Άρα τη στιγμή που στον πρώτο εμβολιασμό δεν είχε κάποια προβλήματα, πιστεύω και στον δεύτερο εμβολιασμό δεν θα έχει και κάτι άλλο. Μάλιστα. Και θέλω όμως, πριν κλείσουμε το παράθυρό μας, και να μου δώσετε ένα μήνυμα για τους μαθητές και τις μαθήτριες που ξεκινούν αύριο και δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε όλους και όλες που αύριο αρχίζουν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Πραγματικά δεν χρειάζεται στρες, υπομονή, όλα θα πάνε καλά. Είναι μια δοκιμασία της ζωής, είναι μια δοκιμασία. Έρχονται πολλές δοκιμασίες, άρα ό,τι και να γίνει, ό,τι και να γράψουν, δεν θα τελειώσει εκεί, το μέλλον είναι μπροστά τους, θα τα καταφέρουν όλοι και όλες, και πραγματικά εύχομαι καλή επιτυχία εκεί που θέλει το κάθε παιδί, με τον κόπο που έκανε και με όλα αυτά, να περάσει τη σχολή που θέλει. Εύχομαι από βάθος καρδιάς καλή επιτυχία σε όλους και όλες που δίνουν αύριο εξετάσεις. Δεν μας καταβάλει τίποτα, προχωράμε μπροστά, και με τα self-test πραγματικά που έχουν κάνει όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες, θα προχωρήσουν, θα δώσουν τις εξετάσεις και πιστεύω θα πετύχουν. Όπως πετυχαίνουμε μέχρι σήμερα και με τους εμβολιασμούς και με όλα. Καλή επιτυχία στους μαθητές αύριο και ειδικά στην περιοχή μας, να έχουμε πάλι τέτοια αποτελέσματα όπως είχαμε πέρσι, με πολύ υψηλές σχολές που έπιασαν τα παιδιά και με μεγάλα μόρια. Μακάρι έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χαρπή, και εσάς για την παρουσία σας εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Επίσης.